Όποιος είναι τέτοια ώρα. Όποιος και να σε φύγε. Αστυνόμε, λύσε μου. Ο Νίκη είμαι. Έχουμε εξελίξει στην υπόθεση. Μπαίνα μέσα. Ανοιχτά είναι. Μην ανάψεις τα φώτα. Μόνο τούτο το μαραφέτη να μπορώ να σε βλέπω. Ελπίζω να αξίζουν οι πληροφορίες σου. Και να με διακόπτεις χωρίς λόγο. Από πότε είστε κλεισμένος εδώ μέσα? Έχετε φάει τίποτα? Το ξέρετε βέβαια πως άμα εξαντλείτε τις δυνάμεις σας, το μυαλό σταματάει να δουλεύει και μπορεί να χάσουμε τον έλεγχο μέσα από τα χέρια μας. Έχετε προκαλέσει ρήγμα στην κοινή γνώμη και από τα κεντρικά ζητάνε εξηγήσεις. Ας δυνάμει μ' ακούτε. Πάρε χαμένα αυτό το φως από πάνω μου. Άμα ήθελα οικονόμο, έχω και την κυρία Σελμέ. Λέγε τώρα, ποια είναι αυτά τα συνταρακτικά νέα που έχεις να μου πεις? Με πήραν τηλέφωνο από το εργαστήριο και μου είπαν ότι κάνανε λάθος τη διάγνωση. Το δάγκωμα που βρέθηκε στο θύμα δεν ήταν ερπετού. Και ο θάνατος οφείλεται σε μια σπάνια ουσία που βρέθηκε στο αίμα. Αστυνομέ, το δάγκωμα δεν ήταν ερπετού, αλλά σκύλου. Σκύλου? Μισό λεπτό. Αυτό θύμα είχε παθολογική φοβία με τα σκυλιά. Και από το πρακτορείο μας είπαν ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Αφρική είχε μολυνθεί από σπάνιο ερπετό της περιοχής. Πώς γίνεται να κάναμε τέτοιο λάθος? Μας παραπλάνησαν. Η οικογένεια του θύματος ήξερε περισσότερα από όσα μπορούσε να ομολογήσει. Δέχτηκα κι άλλο τηλεφώνημα σήμερα το πρωί από την ψυχοκόρη του άτυχου άντρα. Μου είπε για κάποιον άνθρωπο κλειδί στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Θα έρθει να μας τα πει. Ελπίζω να ξέρεις τι κάνεις, γιατί η υπόθεση περιπλέκεται πολύ επικίνδυνα και εμείς ακροβατούμε σε τεντωμένο σκηνή. Άλλη μία λάθος κίνηση και μας έχουν διαγράψει. Ήρθε επιτέλους. Αστυνόμε, μου επιτρέπετε? Ελάτε, δεσποινής μου. Σβέρτα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Λοιπόν, καθίστε. Πείτε μας, τι ξέρετε που μπορεί να μας βοηθήσει? Μη φοβάστε, δεσποινής μου. Ο αστυνόμος δεν δαγκώνει. Από όσο ξέρω τουλάχιστον. Να σας προσφέρω ένα νερό. Λοιπόν, τον άντρα εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία, τον γνωρίζατε? Μάλιστα. Αυτός ο κύριος ήταν σαν πατέρας μου. Με μάζεψε από το δρόμο όταν δεν με ήθελε κανείς. Ναι και, συνεχίστε. Και να ξέρετε ότι είναι αδίκημα να σπαταλάτε χωρίς λόγο το χρόνο της αστυνομίας. Αγαπητοί μου, πείτε στον κύριο Κεχαγιά αυτά που μου είπατε στο τηλέφωνο. Ήταν ο πιο καλός άνθρωπος που γνώρισα. Καλός, ευγενικός, με συμπόνια για τους συνανθρώπους του, αλλά δυστυχώς πολύ πλούσιος. Ναι, και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Για το φόνο δεν έχει να μας πείτε τίποτα. Και ακριβώς επειδή ήταν πολύ πλούσιος, η οικογένειά του δεν θα άφηνε κανένα να βάλει χέρι στην περιουσία. Ναι, όντως, είχε πολλούς κληρονόμους. Μα όλοι είχαν άλοθοι για την ημέρα του φόνου. Όλοι, εκτός από έναν. Που ανάθεμά τον όπου κι αν βρίσκεται. Συνεχίστε παρακαλώ. Όπως γνωρίζετε, ο κύριος μου είχε δύο αδερφούς. Ο ένας πέθανε μικρός από πνευμονία. Ο άλλος είναι γιατρός στο Λονδίνο. Ο δεύτερος έχει έναν μοναχογιό, εν ονόματι James αναγνώστου. Αυτός είναι χημικός. Διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Ήτανε στην Ελλάδα την ημέρα του φόνου. Μισό λεπτό. Για τα λεγόμενά σας με μπερδεύουνε λίγο. Μου λέτε ότι αυτός ο ανιψιός, διδάκτορ σε πανεπιστήμιο, είχε κίνητρο να σκοτώσει τον θείο του. Εκτός από σπουδαίο μυαλό αστυνόμε, ήτανε και μέθησος και τζογαδόρος,
Όλο του το μισθό τον έτρωγε στον υπόδρομο. Αυτός είναι ο λόγος που τον παράτησε η γυναίκα του. Α, άρα είχε οικονομικό κίνητρο. Και άρα εξηγείται η σπανιωσία που βρέθηκε στο αίμα του θύματος. Χημικός ήταν ο άνθρωπος. Την κατασκεύασε και την πότισε στο θύμα. Πολύ γρήγορα συμπεράσματα βγάζεις. Το ότι ήταν έξυπνος και άφραγκος δεν τον καθιστά ένοχο αναγκαστικά. Πείτε μου, το δάγκωμα που βρέθηκε στο χέρι του θύματος αφού γύρισε από το ταξίδι στην Αφρική, πώς το εξηγείτε, ή τη σπάνια ασθένεια που κόλλησε? Ελαφριά μορφή ελονοσίας, μας είπε ο γιατρός. Αστυνόμε το δάγκωμα δεν το είχε όταν γύρισε από την Αφρική. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό το δάγκωμα ήταν παλιό. Θα πρέπει να έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που είχε προκληθεί. Πώς γίνεται αυτό? Λυπάμαι, σε αυτό δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Γιατί γέλας? Σου φαίνεται αστείο όλο αυτό? Ή όλη μας η έρευνα πάει στράφη, ή η κυρία από εδώ ψεύδεται ασύστολα. Παρακαλώ πολύ, αστυνόμε. Μπορεί να μην είμαι μορφωμένη, αλλά είμαι τίμια. Δεν θα έλεγα ποτέ ψέματα για κάτι τόσο σημαντικό. Ίσως έκανα λάθος που ήρθα εδώ εξ αρχής. Όχι, δεσποινής μου, δεσποινής μου! Δεν έχετε να πάτε πουθενά! Συγχωρέστε τον αστυνόμο για τη μη πρέπουσα συμπεριφορά, αλλά βρίσκεται σε μια περίεργη κατάσταση. Καταλάβετε τον. Και εσείς, αστυνόμε, ετοιμαστείτε για προαγωγή! Κουράστηκα πια να σου παίρνω και να μας αμφισβητούν! Βλέπετε, όταν ήρθα σήμερα φουριόζος το πρωί να σας βρω, είχα τους λόγους μου. Από το εργαστήρι μου είπαν ότι το δάγκωμα ήταν πρόσφατο και υπήρχε μια δεύτερη ουσία στο αίμα του θύματος, όπου έκλεινε πληγές. Άρα η δεσποσύνη δεν ψεύδεται. Το μόνο που μας μένει είναι να βρούμε τη πηγή του δαγκώματος. Αφελής νεολαία, βιάσκες να χαρείς, φίλε μου. Ακόμα στο μηδέν βρισκόμαστε. Ποιο δάγκωμα σκυλιού θα μπορούσε να παρομοιαστεί με δάγκωμα από ερπετό? Δεν ξέρω αν σας βοηθάει, αλλά στο εργαστήριο του λεγάμενου κάνανε πειράματα πάνω σε σκυλιά. Και για να μην με λέτε επιπόλαιο, η πληροφορία αυτή της δεσποινίδος μου φάνηκε πολύ σημαντική. Έτσι λοιπόν πήρα στο λόγο πανεπιστήμιο και μου είπαν ότι τα πειράματά τους είναι πρόσφατα και έτσι χρειάζονται μικρά ανθεκτικά σκυλιά με αρκετά νεύρα. Και ποια ζώα είναι τόσο νευρικά? Αυτά που αποκαλούμε τσιουάουα! Τα ξέρετε, αστυνόμε. Μισό. Για τα λεγόμενά σου αποκτούν μία βάση. Μικρό σώμα σκυλιά με μικρά δόντια που άντα θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με δόντια ερπετού. Αλλά πώς συνδέεται αυτό με το δράστη? Εννοώ, είναι μεγάλη απόσταση Αθήνας-Λονδίνου για ένα τόσο μικρό σκυλί, σωστά? Ναι, αλλά τι γίνεται όταν τα σκυλιά βγάζουν φτερά? Ο δράστης δεν ταξίδεψε μόνος του. Είχε και το σκυλί μαζί του. Το έφερνε για να το παρουσιάσει στο συνέδριο. Το μόνο που μας μένει είναι ότι ο δράστης φαινομενικά την ώρα του εγκλήματος ήταν στο συνέδριο, Μία ώρα πριν το φόνο, ο ανιψιός ήταν στο σπίτι μας. Έφερε και καλά μερικά δώρα από την Αγγλία. Ξέρετε, ο κύριος μου ήταν συλλέκτης μινιατούρων από όλο τον κόσμο. Αυτός ήταν ο λόγος που ταξίδευε τόσο συχνά. Και τώρα που το θυμάμαι, τους άφησα κάποια στιγμή για να πάω να κάνω κάτι δουλειές. Άρα δεν είχε χρόνο να πάει στο συνέδριο, αλλά ερχόταν η ώρα να διαπράξει το έγκλημα. Φίλτατη, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Δεσποινής, ζητώ συγγνώμη για τον τρόπο μου προηγουμένως. Δεν πειράζει, αστυνόμο. Έχω συνηθίσει να με περιφρονούν. Αλλά τώρα θα πρέπει να φύγω, λυπάμαι. Θα σας συνοδέψω. Αστυνόμε, ξεκουράσου. Ξαναρχίζουμε πάλι δουλειά. Αχ, τι ωραία. Και έχω να κάνω κάποια τηλεφωνήματα στο εν λόγω συνέδριο. Λοιπόν, αστυνόμε, θα περάσω να σας πάρω για να κάνουμε μια επίσκεψη σε αυτόν τον αγαπημένο ανιψιό. Χαίρετε.